Έχετε ενημερωθεί. Σας έχει αφαιρεθεί κάθε αρμοδιότητα με δική μου εντολή. Ακόμη δεν έχει εκδοθεί πόρισμα που να με ενοχοποιεί για κάτι. Είμαι πολιτικός σας προϊστάμενος, ναι ή όχι. Δεν θα μου απευθύνεστε σαν ίσως προς ίσον. Οι καταγγελίες είναι βαρύτατες. Και μέχρι να βγει το πόρισμα στο οποίο αναφέρεστε και το οποίο κάνατε τα πάντα για να το καθυστερήσετε, πάβεστε! Αυτή είναι η απόφαση μου. Αυτό είναι αντιδιοντολογικό. Όχι, κύριε Χριστοδούλου, όχι. Δεν είναι αντιδιοντολογικό. Αντιδιοντολογικά είναι αυτά που ανακαλύψαμε. Απόκρυψη θανάτων, για να μην μειωθούν τα ποσά που εισπράτεται ανά άτομο. Ελλειπή σύτηση, σάπια τρόφιμα, νοθευμένα φάρμακα, πλημελής έως ανύπαρκτη ιατρική περίθαλψη. Αυτά δεν είναι αντιδιαιτολογικά, αυτά είναι ποινικός κολάσμα. Θα λογοδοτήσεις, Χριστοδούλου. Μην τολμήσεις να κάνεις καμία κίνηση. Γιατί? Τι θα κάνεις? Θα βάλεις πάλι να με πυροβολήσουν? Και άλλη συκοφαντία. Δεν θα την επιτρέψω! Πήγαινε, παιδί μου, στη δουλειά σου. Δεν τελειώσαμε εδώ. Κύριε Χριστοδούλου, κάντε μου τη χάρη φεύγοντας να κλείσετε την πόρτα. Όχι, κύριε Επίτροπε. Δεν τελειώσαμε. Έχεις τις πλάτες της κυβέρνησης και νομίζεις πως μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά δεν θα είναι για πολύ. Έρχονται εκλογές. Οι μέρες σας είναι μετρημένες. Έξω! Σύντομα θα κάνετε και πάλι αυτό που λέμε εμείς. Έξω!